τη διαβεβαίωση ότι δεν έχει ξεκινήσει καμία εργασία στην περιοχή του Λιτοχώρου και συγκεκριμένα στο παλιό λατομείο όσον αφορά την αποκατάσταση τμήματος 15 στρεμάτων του λατομείου της περιοχής μέσω της ταφής στερεού βιομηχανικού υλικού, έδωσε το πρωί της 5ης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κυρία Σοφία Μαυρίδου, η οποία προέβη σε σχετική ενημέρωση. Είναι μια ενημέρωση που θα γίνει μετά την ανάκληση της απόφασης από το Δήμο Δίου σχετικά με την αποκατάσταση των αποβλήτων της εταιρείας τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δίου Ολύμπου. Έτσι λοιπόν γίνεται η ενημέρωση και ενημέρωση σχετικά με το τι έγινε μέχρι τώρα και θα μιλήσουμε και για αυτήν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουμε στα χέρια μας μετά την τελευταία συνεδρίασή του και την ανάκληση που έχει γίνει. Η κυρία Μαυρίδου επισήμανε ότι οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωτας Πιερίας είχαν γνωμοδοτήσει θετικά για την αποκατάσταση με βάση τον νόμο που χαρακτηρίζει μη επικίνδυνο το υλικό που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και τις αντιφατικές μελέτες και τις γνώμες των επιστημόνων για την επικινδυνότητα ή μη του υλικού, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου Ολύμπου ανακάλεσε πριν λίγο καιρό προηγούμενη απόφασή του και τάχθηκε κατά της απόφασης της εναπόθεσης του υλικού στο λατομείο. Ο Δήμος Δίου Ολύμπου σε μια πρόσφατη συνεδρίασή του με την υπερήφημη 212 του 2012 ανακάλεσε την υπερήφημη 113 του 2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα λοιπόν με την συγκεκριμένη απόφαση, η οποία πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 23 ψήφους υπέρ και έναντι μίας του κυρίου Τσιφοδήμου, ο οποίος ψήφισε παρόν, αποφασίστηκε η ανάκληση της παρυφών 113 του 2012, η 13 του 2012 είναι η απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την αποκατάσταση. Να πούμε εδώ παρέντευση ότι δεν ξεκίνησε καμία ενέργεια, ούτε έγινε κάτι μέχρι και αυτή τη στιγμή. Και φυσικά την κοινοποίητή της στην αρμόδια αρχή της ΔΕΑΔΟ, που είναι η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Δίου Ολύμπου. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει απόφαση του Γενικού Γραμματέα αποκεντρωμένης σχετικά με το ότι έγινε δεκτό το αίτημα, όμως με την ανάκληση αυτής της απόφασης θα γίνουν όλες οι περαιτέρω νομικές διαδικασίες, ούτως ώστε να αποκατασταθεί και μιλάω πάντα νομικά το θέμα. Αυτό που πραγματικά λοιπόν όπως και προηγουμένως μας χαροποίησε όλους είναι ότι έγινε η ανάκληση του αιτήματος. Δεν υφίσταται πλέον τίποτα γιατί δεν ξεκίνησε καμία ενέργεια από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν έχουμε δηλαδή μέχρι τώρα, δεν είχε ακόμη αυτή η επιχείρηση, όλα έγιναν στα έγγραφα, κοινό στα χαρτιά. Από την πλευρά του, ο Δημοτικός Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Μίμης Φωτόπουλος, επισήμανε ότι εν ώψη της δημιουργίας του νέου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η διοίκηση της περιφέρειας προτίθεται να προτείνει την πρόβλεψη ενός χώρου, ειδικά για την ταφή των μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Στο ζήτημα της εναπόθεσης του υλικού της εταιρείας τόσο, αναφέρθηκε και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γρηγόρης Παπαχρήστος. Το ζητούμενο όμως είναι ότι αυτά κάπου θα πρέπει να εναποθεθούν κάποια στιγμή και σίγουρα κάπου κάποια στιγμή θα καταλήξουν. Το ζητούμενο είναι πού. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει καμία πρόβληση, υπάρχει και κενό νομολογίας είναι γεγονός. Γι' αυτό και συμβαίνει μετά το συμβαίνει. Ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει ως Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια στιγμή και να υπάρξει ένα σχεδιασμός που τα βιομηχανικά, που τα στερεά, που τα υγρά κτλ. Για παράνομες αποφάσεις που είχαν ληφθεί με σκοπό να υλοποιηθεί το σχέδιο ταφής του βιομηχανικού αποβλήτου στο λατομείο του Λιτοχώρου, έκανε λόγο ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, κ. Αστέριος Φαρμάκης. Ο κ. Φαρμάκης σημείωσε ότι προβλεπόταν από τον νόμο διαδικασία φυσικής αποκατάστασης του λατομείου με βαθμίδες και φυτεύσεις σε μια περιοχή που βρίσκεται στα 1000 μέτρα από τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, στα 700 μέτρα από τη θάλασσα, στους πρόποδες του μυθικού βουνού του Ολύμπου και την υδρολεκάνη της περιοχής. Πρώτον, στην περιοχή δεν υπάρχει ολοκληρωμένος χυτά. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις οι διοικητικές ήταν παράνομες, διότι η περιοχή έχει ζώνες υγειστικού ελέγχου με προεδρικά διατάγματα τα οποία δεν τροποποιήθηκαν ποτέ. Συνεπώς, από πλευράς υπάρχει και θέμα για μας διαφάνειας πώς και με τι κριτήρια υπηρεσίας μια τέτοια αποφάσεις. Δεύτερο πρόβλημα, ότι εκεί που επιλέχθηκε, σας ενημερώνω, είναι ένα λατομείο που πάει να εγκαταλειφθεί, πρέπει να γίνει αποκατάσταση, ο νόμος που έδωσε την άδεια της εξόρυξης προέβλεπε τον τρόπο αποκατάστασης, που ήταν φυσικός τρόπος με διαβαθμίσεις και με δεντροφυτεύσεις
και για 3 χρόνια αποτίζονται και αποκαθίστανται πλήρως και φυσικά και δεν χρειάζεται να ξαναβουλώσει, θα έλεγα, να ξαναγεμίσει με κάθε τύπο απόλυτα. Αυτή η περιοχή είναι στον Όλυμπο, στους πρόποδες του Ολύμπου, που εκεί ξεκράει ο Όλυμπος, 1000 μέτρα μακριά από το αρχαίο λογικό χώρο του Δίου και 700 μέτρα από τη θάλασσα. Και πατάει επάνω, στον πιο πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, την υδρολεκάνη του Ολύμπου που ποτίζει πάρα πολλές περιοχές μέχρι και τη Χαλκιδική. Ολοκληρώσει, παρακαλώ. Είναι τουριστική περιοχή. Είναι η τουριστική περιοχή της, μία από τις πιο σημαντικές της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι, δίπλα στο κάστρο του Πάτου, Πλακαμόνα, λέει και το τραγούδι. Οι μελετητές διαφωνούν μεταξύ τους και απορώ για τον πρώτο που λέει ότι είναι χώμα που βεντιωτικό κόμμα που μπορούμε να το βάλουμε και σε γλάστρες πιθανά, όταν σας λέω ότι εκεί με τον πρώτο σχεδιασμό θα θάβαλαν 20-30.000 διοξείδιο του μαργανίου. Σοβαρές επιφυλάξεις για το υλικό εξέφρασε από την πλευρά του χημικός και επιστημονικός συνεργάτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Προκόπης Κοφός. Στους 82.000 τόνους ανέφερε το αποβλή του που σχεδιάζονταν να εναποτεθεί στο λατομείο, υπολογίζεται ότι περιέχονται 675 τόνοι από 13 βαρέα και άλλα μέταλλα, καθώς και 11 τόνοι μαγκανίου, ανέφερε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι οι ποσότητες αυτές εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον. Η επιστημονική τεκμηρίωση ως το βιομηχανικό αυτό κόβητο χαρακτηρίζεται ως δυνητικά επικίνδυνο, δηλαδή επικίνδυνο. Δηλαδή εγώ σας λέω τώρα ότι δεν είναι μη επικίνδυνο. Αυτό σας λέω. Είναι δυνητικά επικίνδυνο, δηλαδή επικίνδυνο. Και αυτό το πράγμα προσπαθώ τώρα να σας εξηγήσω ως γενικές γραμμές. Σύμφωνα με τη χημική ανάλυση του βιομηχανικού αποβλήτου της τόσο, όπως μας το δίνει η ίδια η εταιρεία, το χημικό απόβλητο περιλαμβάνει συνολικά 0,825% βαρύου, αρσενικού, αντιμονίου, χαλκού, μολύβου, σεβδαγίου, φοβαλτίου, χρωμίου, νικελίου, καδμίου, τιτανίου, βαναδίου και μολυβδενίου και 13% και λίγο παραπάνω μαγκανίου. Με ένα σύντομο υπολογισμό προκύπτει πως οι 82.000 τόνοι αποβλήτου που θέλουν να τοποθετήσουν στο αμμολυκείο περιλαμβάνουν 675 τόνους από τα 13 αυτά μέταλλα και 11.000 τόνους μαγκανίου. Οι ποσότητες αυτές των 13 αυτών μετάλλων δεν είναι ούτε μικρές ούτε αμελητές. Μερικά από αυτά, ακόμα και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, είναι ιδιαίτερα τοξικά και φυσικά στο δικό του βαθμό το κάθε μέταλλο και με τον τρόπο που αντιστοιχεί στη φύση του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το δε μαγκάνιο μπορεί να μην θεωρείται ιδιαίτερα τοξικό, τουλάχιστον για τον άνθρωπο, αλλά είναι σε πολύ μεγάλη ποσότητα και οι πολύ μεγάλες ποσότητες μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα και να λειτουργήσουν άκρως τοξικά.